κάνατε πάρα πολύ καλή εντύπωση για τη δημοκρατική σα συμπεριφορά. Και οφείλω να το ομολογήσω. Σας ευχαριστώ. Σήμερα όμως βλέπω ότι έχετε παρατραβήξει την πρώην υπηρεσία διαδικασία σε τέτοιο βαθμό που αναλογείται αν θα πρέπει να έρθουμε στο Συμβούλιο ή όχι. Και θα γίνω πιο συγκεκριμένος. Έχουν περάσει 3 ώρες και αερολογούν. Αρχίσαμε. Ο κύριος Δήμαρχος ζητάει την παρέτηση ενός αρχηγού κάποιου συνδυασμού. Ο κύριος Νικολόπουλος να ζητάει λεφτά και μάλιστα λυπάμαι που 2 αρχηγοί συνδυασμών ταχτήκανε υπέρ χωρίς να έχει τιμολόγιο. Πώς θα το πληρώσει ο Δήμος τον κύριο Νικολόπουλο όταν δεν υπάρχει τιμολόγιο στο Δήμο? Με μαύρες διαδικασίες. Με σκουρόμαυρες. Με τι διαδικασίες? Είπε ο κύριος Κατσούλης ότι πλήρωσε τους υπολείπους. Τα έβαλε τα λεφτά μέσα στο Δήμο, μέσα στο Ταμείο να τα περάσει σαν έσοδα για να τα βγάλει σαν έξοδα να πληρώσει τους άλλους που είπε. Κάποτε πρέπει να σοβαρευτούμε εδώ, έτσι. Και ο κύριος Νικολόπουλος, όπως ξέρετε, δεν τον ξέρω, ούτε θέλω να υπερασπιστώ τον κύριο Κατσούλη. Πάει με μηδενικό τιμόλογιο. Τι είπα να πει μηδενικό τιμόλογιο? Μπορείτε, είναι κανένας επαγγελματίας εδώ να μας το εξηγήσει. Μηδενικό τιμόλογιο, τι είπα να πει? Είπα να πει ότι κάτι πάει να κρύψω. Για εμάς που ξέρουμε την πιάτσα. Έτσι δεν είναι, κύριε Πρόεδρε, πώς είσαι στην πιάτσα? Α, όπως τα λέω είναι έτσι. Λοιπόν, και αρχίσαμε εδώ μόνο που δεν έχετε κάνει εξωτερική πολιτική για ακόμη και τους επιτρέπετε, έχετε ευθύνες. Πρώην ημερησία, δεν μπορεί να θέλεις 5 ώρες για την ημερησία διάταξη 35 θέματα και να έχεις 3 ώρες πρώην ημερησία διατάξεις. Βάλτε χρόνο. Θέλετε να μιλήσετε, κύριε Δήμαρχε, δικαιούστε τον περισσότερο χρόνο. Μιλήστε 10 λεπτά. Στο, καθίστε. Μία ώρα, συγγνώμη σας εγώ, 1 ώρα και 50 λεπτά ήταν τα πρώην ημερησία. Πού φτάσαμε? Εκεί φτάσαμε. Με το χέρι, εκεί φτάσαμε. Το ότι βλέπω την ώρα. Έχουμε 3 ώρες και 10 λεπτά. Είμαστε σε θέμα της ημερήσης. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για ό,τι έγινε, έγινε εδώ και στο εξής. Όταν θα ξεκινάει το συμβούλιο, θα βάζετε χρόνο στον καθένα. Κύριε Αντωνίου, έχετε 1,5 λεπτό. Ό,τι είναι να πείτε, πέστε το να τελειώνουμε. Δεν θα μιλάμε εδώ τώρα τι έγινε στην ΑΟΣ Κύπρου, γιατί εκεί θα καταστήσουμε. Το βλέπω φωτογραφία. Λοιπόν, και τι κάνουν στη Βουλή και γιατί δεν ψήφισε η Βουλή και γιατί λέει Α και δεν λέει Β και δεν λέει Γ. Δεν έχει προβλήμα το Μεσολόγιο. Μιλήσατε για αποχέτευση, για τη ΔΕΙΑ. Λοιπόν, δεν άκουσα μία πρόταση το τι με λύγιανέστε. Το νοικοκυριό λύγανε, μην ψάχνεστε. Θα το βάλουμε θέμα στο επόμενο συμβούλιο. Η ΔΕΗ φταίει στο μερικό που του ανήκει. Ο καθένα μα φταίει στο ποσοστό που και αυτό συμμετέχει. Από εκεί και πέρα λείπει το νοικοκυριό, το οποίο δεν έγινε ποτέ. Είναι απλά τα πράγματα. Από το 1993, που δεν ξέρω που ιδρύθηκε διά μέχρι σήμερα, δεν υπήρξε νοικοκυριό. Υπήρξε μόνο σπατάλη. Και υπάρχει αυτό το μείον 5,6-6,5 εκατομμύρια το οποίο λέτε. Και μια διόρθωση στον κύριο Δήμαρχο, και είπε μερικά νούμερα για τη ΔΕΙΑ. Ίσως να μην τα ξέρει πολύ καλά. Το ρεύμα είναι 1,300 και 1,400. Και 1 εκατομμύριο που είναι το προσωπικό, 2,400. Να πάρουμε και 200-300.000 αναλώσιμα. 2,700. Να πάρουμε και άλλα 600 που τα ξεχάσαμε στον δρόμο. 3,300. Έχει 23.000 παροχές. Και 2.000 τις οποίες δεν έχει καταγράψει, που παίρνουν λαθρέα νερό, 25. Αν μπορούσε ο Δήμος, δεν φταίει ο Δήμαρχος τώρα για όνομα Θεού, φταίει η προηγούμενη. Λοιπόν, εάν μπορούσα να παίρνουν 2 εκατοστάρια το μήνα από την κάθε παροχή, θα είχαν έσοδα 5 εκατομμύρια. Και δεν θα έχει ο Δήμος ούτε χρέος, 2 εκατοστάρια το χρόνο. Με συγχωρείτε. Κύριε Αντωνίου, είναι πολύ καλά αυτά που μας λέτε. Θα χαρούμε να μας τα πείτε και όταν θα γίνει τακτικό θέμα, όπως έχουμε πει στο επόμενο συμβούλιο. Καταγράφουμε. Έχω ένα ερώτημα, δεν τα λέω πολλές φορές. Εντάξει, θα καταγραφούν τώρα. Καταγράφονται τώρα. 25.000 παροχές με 2 εκατοστάρια, δηλαδή με 17 ευρώ. Το μήνα η κάθε οικογένεια, δεν συζητάω για άλλους καταναλωτές που θα πληρώσουν 1.000. Ο Δήμος σήμερα δεν θα είχε πρόβλημα. Άρα, τι φταίει? Φταίει κακοδιοίκηση, η οποία είναι διαχρονική. Εκεί θα ζητήσετε τις ευθύνες, θα ζητήσει ο κ. Δήμαρχος, που έχει υποχρέωση να ζητήσει, να τους βάλει κάτω και να τους πει τι γίνεται.